Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλωσορίσατε στο Εντέχνος. Οι δημοπρασίες, κυρίες και κύριοι, έχουν πει για τα καλά στη ζωή του φιλότεχνου κοινού. Μάλιστα. Και πραγματοποιήθηκε προσφάτως στο ξενοδοχείο Hilton δημοπρασία έργων τέχνης από την Cypria Auctions, η οποία περιλάμβανε έργα Ελλήνων και Κυπρίων καλλιτεχνών. Οι υπεύθυνοι της δημοπρασίας μας μιλήσαν για τον τρόπο διεξαγωγής της. Πριν από λίγα χρόνια ήταν ελάχιστες οι δημοπρασίες που γίνονταν στην Κύπρο. Φαίνεται ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από το κυπριακό κοινό για σοβαρά έργα τέχνης. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να αρχίσουμε τις δημοπρασίες 19ου και 20ου αιώνα Ελλήνων και Κυπρίων καλλιτεχνών με μεγάλη επαγγελματικότητα και σοβαρότητα. Στην παρούσα δημοπρασία έχουμε 107 έργα. Από αυτά γύρω στα 40 είναι 19ος 20ος αιώνας και τα υπόλοιπα είναι έργα που έχουν ζωγραφιστεί τα τελευταία γύρω στο 1960 με 70. Τα έργα όλα ανήκουν σε ιδιώτες. Αυτή η δημοπρασία... Σε ιδιώτες, όχι αποκλειστικά από την Κύπρο, έτσι? Όχι. Ανήκουν σε ιδιώτες και προέρχονται από την Ευρώπη, κυρίως Αγγλία, Αθήνα και Κύπρο. Ότι η διαδικασία προετοιμασίας μιας δημοπρασίας ξεκινά μήνες πριν. Φυσικά μήνες πριν, γιατί ο μεγάλος κόπος και μεγάλη δουλειά είναι να μαζευτούν όλα αυτά τα έργα. Επειδή προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, καταλαβαίνετε από κάπου μπορεί να πάρουμε ένα έργο, από κάπου 2-3, αλλά είναι μεγάλη η δουλειά αυτή. Διαπραγμάτευση των έργων, να πιστεί ο άλλος ότι τον συμφέρει η δημοπρασία, να εκτεθούν σε μια δημοπρασία και όλα αυτά. Αυτή είναι και η πιο επώδυνη δουλειά. Η τελική φάση της δημοπρασίας είναι απλώς λίγη κούραση. Αλλά ψυχολογικά επώδυνη είναι το ξεκίνημα και οι μήνες που προηγούνται της δημοπρασίας. Υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί βάσει των οποίων πρέπει να διεξάγεται μια δημοπρασία? Κανονικά, φυσικά υπάρχουν κάποια διεθνή στάνταρ. Ακόμα και αν δεν υπάρχει μια νομολογία σε κάποια χώρα, τα στάνταρ αυτά πρέπει να τηρούνται. Δηλαδή, το στάνταρ είναι ουσιαστικά η διασφάλιση της αξιοπιστίας της δημοπρασίας που εξασφαλίζει και τον πολιτή και τον αγοραστή. Ο μεν πολιτής θέλει πάντα να πετύχει μια μεγαλύτερη τιμή, ο δε αγοραστής μια μικρότερη. Πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός και μια εμπιστοσύνη που να μπορούν και οι δύο να είναι ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια σε μια δημοπρασία για να μπορεί να έχει μια συνέχεια. Πρώτο βήμα λοιπόν το να εντοπιστούν και να συγκεντρωθούν τα έργα της δημοπρασίας. Τι ακολουθεί πριν από την ίδια τη δημοπρασία? Είναι ουσιαστικά η μεγάλη διαδικασία αυτή. Δηλαδή παίρνουμε τα έργα, να εκτιμηθούν τα έργα, να ελεγχθούν τα έργα, αν είναι εντάξει. Γιατί μερικές φορές σε κάποια έργα έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Αυτά πρέπει να εξωστρακιστούν από το σύνολο των υπόλοιπων πινάκων. Μετά αρχίζει η διαδικασία του καταλόγου, που είναι μια διαδικασία όταν πλέον καταλήξουμε δηλαδή σε τιμές και την επιλογή που θα βγει στον κατάλογο, αρχίζει ο κατάλογος. Αρχίζει η φωτογράφηση, η τυπογραφία, είναι μια άλλη δουλειά, εικαστική. Για να καταλήξουμε τελικά στην παρουσίαση των έργων, έτσι ώστε το κοινό να μπορεί να έχει μια σφαιρική εικόνα. Ξέρετε, ποτέ σε έναν κατάλογο, σε ένα χαρτί τυπωμένο, το έργο δεν είναι πιστό. Αυτό είναι αναγκαστικό. Ένας που ενδιαφέρεται πρέπει να το δει ζωντανό και καλοφωτισμένο. Έχετε οργανώσει πολλές δημοπρασίες στο παρελθόν και θα ήθελα λίγο να σταθούμε και να μιλήσουμε για την διαδικασία διεξαγωγής μιας δημοπρασίας. Ναι, η αλήθεια, έχω κάνει πάρα πολλές δημοπρασίες μέχρι τώρα. Στην Κύπρο φυσικά είναι η πρώτη. Η διαδικασία της δημοπρασίας είναι απλή. Δηλαδή είναι ξεκινώντας το κάθε έργο χωριστά, φυσικά με τη σειρά του καταλόγου, ο δημοπράτης προτείνει την τιμή εκκίνησης και από εκεί και πέρα εξαρτάται από την αίθουσα. Δηλαδή όσο το θέλουν οι παρευρισκόμενοι.
Και αρχίζει η διεκδίκηση. Αυτό που έχετε δει και στον κινηματογράφο. Τα εναλλακτικά χτυπήματα, τα κρυφά χτυπήματα. Ο ένας να κοιτάει αν το βλέπει ο άλλος ή όχι. Βέβαια, εκεί υπάρχει πολλές φορές μια παρεμβολή που είναι τα τηλεφωνικά beats. Που άνθρωποι που δεν μπορούν να παραβρεθούν στην αίθουσα, τους έχουμε στο τηλέφωνο. Ή τα γραπτά beats που κάποιοι δεν τους νοιάζει η διαδικασία του τηλεφώνου, μας στέλνουν ότι κάποιο έργο το θέλουν μέχρι αυτό το ποσό. Αυτά τα παίζει πάντα ο δημοπράτης για λογαριασμό των ανθρώπων που δεν παραβρίσκονται στην αίθουσα. Αυτό είναι ότι ο δημοπράτης πρέπει και την αίθουσα ολόκληρη να τη βλέπει, γιατί μερικά χτυπήματα είναι της τελευταίας στιγμής, τη στιγμή που ένα γίνει κατακύρωση, μπορεί να σηκωθεί κάποιος να του έρθει εκείνη τη στιγμή η έμπνευση ότι συνεχίζω. Πρέπει σε αυτό το δευτερόλεπτο το τελευταίο να προλάβεις την κίνηση και να μην κατακυρώσεις το έργο. Και η αδρεναλίνη πρέπει να είναι στα ύψη τόσο για τον δημοπράτη όσο και για τους υποψήφιους αγοραστές. Είναι, ναι, πάει μαζί αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και στο τέλος, αν τελειώσει η δημοπρασία, αισθάνομαι μια κούραση δυσανάλογη της δουλειάς που έχω κάνει εγώ στην έδρα. Οι τιμές των έργων τέχνης πώς καθορίζονται στις δημοπρασίες? Ξεκινάει από τον καθορισμό της τιμής που έχουμε στην έρευνα που έχουμε κάνει πριν από ότι παραλαμβάνουμε το έργο, που μπαίνει η τιμή στον κατάλογο. Όταν καταλήξουμε σε αυτή την τιμή, που θεωρούμε ότι είναι μια τίμια τιμή, η οποία είναι μια συνάρτηση του τι έχει πουληθεί ο καλλιτέχνης σε άλλες δημοπρασίες, τι θα έχει πιθανόν σε έναν παλαιοπόλη, τι θα έχει πουληθεί σε μια γκαλερί, είναι μια συνάρτηση τέτοια. Προσπαθεί η δημοπρασία πάντα να ξεκινάει με χαμηλότερη τιμή από την πραγματικότητα της αγοράς, που λέμε εντός εισαγωγικών. Ξεκινάτε δηλαδή με μια τιμή χαμηλότερη από αυτήν που υπάρχει στον κατάλογο. Χαμηλότερη, περίπου ένα 15-20%, εξαρτάται πάντα από το στρογγύλεμα και τις τιμές για να παιχτεί. Και περιμένετε πάντα την έκπληξη κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας? Όλη η χαρά της δημοπρασίας είναι οι εκπλήξεις, που πάντα σε κάθε δημοπρασία είναι μερικές. Και ο κόσμος περιμένει αυτό.